και κύριοι, περισσότερε λεπτομέρειε για τα νέα περιστατικά. Νικόλ, παραμένει μαζί μα. Τι είναι αυτό που καταδεικνύουν τα σημερινά αποτελέσματα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, θα λέγαμε, από τα σημερινά αποτελέσματα. Ακούσαμε και προηγουμένω mm -hmm. και την uh, κυρία Κολιού και τι συστάσει τη φυσικά. Ε, διενεργήθηκαν σήμερα 2.781 εργασιακέ εξετάσει. Περισσότερε από χίλιε έγιναν στα αεροδρόμια. Και από εκεί έχουν προκύψει 11 κρούσματα. Είναι πολύ μεγάλο ο αριθμό που βλέπουμε έτσι, τις τελευταίες μέρες σε ό,τι αφορά τις πτήσεις. Άρα τα υπόλοιπα 90 που έχουμε σήμερα στελά προέκυψαν από εξετάσεις που έγιναν στο Ινστιτούτο Νευρολογίας από τα μικροβιολογικά εργαστήρια των δημόσιων νοσηλευτηριών και των ιδιωτικών α, τομέα. Mm -hmm. Εδώ να προσθέσουμε φυσικά ότι τα πλήστα δεν έκαναν δειγματοληψίες λόγω του Σαββατοκύριακου. Άρα καταλαβαίνουμε και γιατί είναι πιο μικρός ο αριθμός σήμερα των εργαστηριακών μας εξετάσεων. Και... Ναι, αλλά Νικόλα, αν με επιτρέπει σε αυτό το σημείο να επενθυμίσουμε ότι και το προηγούμενο Σαββατοκυριακό που δεν είχαμε τα αποτελέσματα από τα ιδιωτικά χημεία, mm -hmm. ο αριθμό των κρουσμάτων ήταν διψήφιο. Ωστόσο σήμερα είναι τριψήφιο. Ναι. Όπως και χθε. Είναι τριψήφιο και είναι αυτό το οποίο έχουμε δει. Καταρχά, αυτό ότι το 1 στα 18 άτομα που εξετάστηκαν καταδείχθηκε θετικό στον ιό και η λίμοξη ήταν εγχώρια. Και βλέπουμε ότι κάποιοι προφανώ παρουσίασαν συμπτώματα την τελευταία εβδομάδα, οπότε και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αύξηση. Το ακούσαμε προηγουμένω και από την, από την κυρία Κολιού. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στο θέμα με τα σχολεία, και θα πάμε στην πόλη Χρυσοχού που προκύπτει το μεγαλύτερο θέμα. Φαίνεται, Νικόλ, να έχει πληροφορίε πώ βρέθηκε λύση με του μαθητέ στα σχολεία τη Πόλη Χρυσοχού. Ναι, από ό,τι φαίνεται, επιστρέφουν κανονικά στα σχολεία του. Εμεί είχαμε επικοινωνία πριν από λίγο με τον ίδιο τον Υπουργό Παιδεία, ο οποίο μα ανέφερε ότι επικοινώνησε προφορικά απόψε με του πρόεδρου των, των συνδέσμων γονέων του Γυμνασίου και του Λυκείου και συμφώνησαν ότι θα γίνουν πρόσθετα τεστ για να καθυσυχαστούν και αυτέ οι ανησυχίε που υπάρχουν στου στους γονείς και θα γίνουν και περαιτέρω συνεννοήσεις αύριο, όπως μας είπε, με τις διευθύνσεις των σχολείων. Όπως μας ανέφερε τα τεστ θα γίνουν σε όλες τις βαθμίδες, θα γίνουν τουλάχιστον 300 τεστ και αυτό ξεκινά από αύριο. Μάλιστα. Και συμφωνήθηκαν τρία πράγματα, δηλαδή πέρα από τα τεστ θα περιμένουμε, όπως μας είπε, να καταδείξουν ακριβώς μέσα από αυτό τι θα έχουν ενώπιόν του να διαχειριστούν και επίσης να δουν αν υπάρχουν και τυχόν προβλήματα με τους α, αντικαταστάτες, τα οποία θα τα δούμε τι διευθύνσει των σχολείων. Ε, ουσιαστικά τα σχολεία τώρα, όπω μα είπε ο κύριο Υπουργό, λειτουργούν κανονικά πλην φυσικά των παιδιών που έχουν ειδοποιηθεί από την ιχνηλάτηση, είναι κάτι που προβλέπουν τα πρωτόκολλα και με την εξαίρεση κάποιων τμήματων όπου λείπουν σχεδόν όλοι οι μαθητές και εδώ γίνεται η εξαποστάσιο φίτηση και μιλάμε συγκεκριμένα για το Λύκειο στο διάμερισμα της πόλης. Μάλιστα. Πηδοκούς. Άρα φαίνεται πως η παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας μπορεί να είναι και καθοριστική για να πάνε αύριο τελικά οι μαθητές των σχολείων της πόλης Χρυσόγουσου στα σχολεία τους. Σας ευχαριστούμε πολύ,